άρχαια ιστορία και τις απίστευτες ιστορίες, τις μυρωδιές του σάψυχου, της τρούμπας, της μυρτιάς, οι πίτες αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής της παράδοσης. Και αν αφαιρούσαμε την πίτα από την κεφαλονίτικη κουζίνα, τότε πραγματικά αυτή θα έχανε μεγάλο μέρος της ιδιαιτερότητάς της. Εκτός από την πασίγνωστη πλέον κρεατόπιτα, οι κεφαλονίτισες μαγείρισες ζυμώναν και ζυμώνουν ανάλογα με την εποχή. Πολλές και διάφορες πεντανόστιμες πίτες, μεταξύ των οποίων οι πιο γνωστές είναι η μπακαλαόπιτα, η κολοκυθόπιτα, η χταποδόπιτα, η αγκιναρόπιτα, η κουνουπιδόπιτα. Επίσης, πολύ σημαντικά τα αναρρύθμιτα χόρτα που προσφέρει η γη, γι' αυτό και συναντάμε τόσες και τόσες λαχανόπιτες. Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους είναι το ρύζι, που συχνά προστίθεται έτσι ώστε το κρέας ή τα ψαρικά της γέμισης να μην μπαίνουν στεγνά, αλλά μαζί με τη σάλτσα τους, την οποία φυσικά απορροφά το ρύζι χωρίς να την αφήνει να ποτίζει το φύλλο. Το ρύζι ήταν και πρέπει να είναι πάντα λιγοστό μέσα στη γέμιση, γιατί όσο αυξάνεται η ποσότητά του, τόσο πιο ουδέτερη γίνεται η γεύση της κάθε πίτας. Το φύλλο ζυμώνεται με κρασί και ανοίγεται χοντρούτσικο, ένα πάνω, ένα κάτω. Βεβαίως, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν μιλάμε για παραδοσιακές συνταγές, ειδικά στο νησί της Κεφαλονιάς με τη μεγάλη έκταση και τα πολλά χωριά, πάντα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία συνταγή, υπάρχει ένας βασικός άξονας, ένα άξονας μίξεων υλικών και από εκεί και πέρα δεκάδες παραλλαγές.
ψωφορή σου. Έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορή σου. Άιντε μωρό που ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Άιντε μωρό που ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει φωτιά στα κύματα και χάνεται. Ξανά με φέρει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Χάιδε μωρό, μ' ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε.
αστεράκι. Έβγα στο παραθύρι να γει στον ουρανό πως παίζει το φεγγάρι με τον αυγερινό. Κοντά σου βάλε με φως μου.